Πάμε. Θα κάνουμε τέλεια ζύμη για πενιρλί. Ωραία. Και έχω κάνει διάφορες γεμίσεις. Μπορούμε να δούμε τα υλικά μας για τη ζύμη πρώτα. Τα οποία είναι 1 κιλό αλεύρι σκληρό, 30 γραμμάρια ζάχαρη, 25 γραμμάρια αλάτι, 100 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία, λέει, δωματίου. Δηλαδή, μην το, όπως το βγάλετε από το ψυγείο και είναι παγωμένο σκληρό. Ένα βουλάκι. 9 γραμμάρια ξηρή μαγιά, 500 ml χλιαρό νερό. Λοιπόν, ξεκινάμε βάζοντας λίγο τη μαγιά μαζί με τον χλιαρό νερό και λίγο τη ζάχαρη, ώστε να δουλέψει η μαγιά, να αρχίζει να ενεργοποιείται. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο βάζεις εκεί, λοιπόν. Ζάχαρη, μαγιά, αλεύρι, νερό. Λίγο από το αλεύρι, το νεράκι, και τη μαγιά και τη ζάχαρη. Μάλιστα. Ενεργοποιείται αυτό στα 10 λεπτάκια και μετά μπορούμε να ρίξουμε όλα μας τα υλικά μέσα. Και θα βγει μια πολύ εύπλαστη ζύμη. Ρίχνουμε λοιπόν το αλεύρι, το έχω κοσκινήσει το αλεύρι, το ρίχνω μέσα, το κοσκινίζω για να μην κάνει αυτά τα κομπάκια που έχει. Ρίχνω το αλάτι, τώρα το ρίχνω το αλάτι, προσοχή, δεν το βάζω στην αρχή, γιατί αν το βάλουμε στην αρχή δεν θα δουλέψει η μαγιά. Ρίχνω λοιπόν και το βουτυράκι, βασικό υλικό για να το πενιρλί, για να του δώσει αυτή την υφή την ωραία που το μασάς και είναι σαν ψωμάκι. Και ρίχνω και το αυγό. Εγώ θα βάλω εδώ πέρα να χτυπιέται, αλλά θα σου δείξω αυτό που έχω ετοιμάσει για να δεις πώς φουσκώνει και πώς γίνεται. Σε πειράζει, σε παρακαλώ, να πάω μέχρι τον Βασίλη, γιατί κάτι με πιέζει το κεφάλι μου. Έχει βάλει σήμερα 500 τσιμπιδάκια για να σταθεί εδώ πέρα αυτή η κοτσίδα. Έχω πιάσει πονοκέφαλο τώρα. Θα ξανάρθω, αλλά να βρει το τσιμπιδάκι, γιατί έχει 1 εκατομμύριο τσιμπιδάκια. Λοιπόν, να βρει το ένα. Συνεχίζω εγώ. Έχω βάλει όλα μου τα υλικά μέσα στον κάδο του μίξερ μαζί με το γάτζο και χτυπιέται. Το αφήνω στην άκρη αυτό. Θέλω να σα δείξω λίγο πώς θα γίνει το αποτέλεσμα. Λοιπόν. Και αυτό εδώ που μπορείτε να δείτε τώρα είναι το ζυμαράκι που φτιάξαμε και έρχεται και γίνεται έτσι. Όταν το βγάλουμε από τον κάδο του μίξερ ή το κάνετε στο χέρι, μπορεί να γίνει πολύ άνετα και στο χέρι, το βγάζετε και η ζύμη ακριβώς αυτή που σας έχω δώσει είναι για 8 τεμάχια πενιρλί. Το βγάζετε, κόβετε σε 200 γραμμάρια, βάζετε δίπλα στη ζυγαριά, κόβετε το. Εδώ θα σας το δείξω κιόλας, γιατί δεν θέλω να το λέω μόνο. Εδώ λοιπόν. Είναι περίπου 200 γραμμάρια. Το βάζετε σε αλευρωμένη επιφάνεια, το αφήνετε και έρχεται και φουσκώνει αυτό. Το αφήνετε για μισή ωρίτσα ώστε να έρθει να γίνει έτσι. Κοιτάξτε εδώ πόσο απαλό έχει γίνει σε σχέση με αυτό που έκοψα τώρα για παράδειγμα. Κοιτάξτε τις διαφορές. Αυτό εδώ είναι ότι έχει κάτσει μισή ώρα. Αυτό δεν έχει προλάβει να κάτσει. Οπότε τα κάνουμε έτσι μπαλάκια και τα αφήνουμε στην άκρη. Μπορούμε να δούμε τα υλικά που χρησιμοποιώ εγώ για τη γέμιση για να ξεκινήσουμε. Θα χρησιμοποιήσω 600 γραμμάρια γκούντα, 200 γραμμάρια γραβιέρα, 8 φέτες μπέικον σε κομματάκια, 300 γραμμάρια τυρί κρέμα, 2 ντομάτες σε φέτες, μία πιπεριά ψιλοκομμένη, φέτα, ελιές, κρεμμύδι, οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να το βάλετε προαιρετικά. Λοιπόν, δίνω μία πολύ δυνατά εδώ και τέλος. Αυτό ήτανε. Αυτό το ζυμαράκι λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό το ζυμαράκι το κάνετε και λίγο έτσι με το χέρι. Βλέπετε πόσο εύπλαστο είναι. Αν δείτε ότι σας παίρνει κι άλλο αλεύρι, μπορείτε να βάλετε λίγο. Δηλαδή, άμα ρίξετε λίγο έτσι, δεν θα χαλάσει η συνταγή. Και με αυτόν τον τρόπο δεν κάνει και κρούστα ουσιαστικά το αλεύρι μας. Λοιπόν, τυλίγω, το αφήνω λίγο στην άκρη και πάμε να δείξουμε το βασικό πώς γίνεται να ανοίξουμε τα πενιρλί μας. Αλευρώνουμε λοιπόν μια επιφάνεια που την έχουμε πάντα καθαρή. Αλευρώνουμε, παίρνουμε το ζυμαράκι μας. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ και κοιτάξτε, όσο και αν το τραβήξετε, δεν σπάει. Αυτό είναι το σημαντικό. Του δίνω ουσιαστικά μία μορφή έτσι όπως θα κάνουμε το πενιρλί. Με το ξύλο μας αρχίζουμε και πατάμε λίγο. Θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά μία ζύμη οβάλ. Θα δείτε για ποιο λόγο θέλουμε να κάνουμε οβάλ ζύμη. Γυρνάμε κι άλλο λίγο, παίρνουμε το αλευράκι όπως κάνουμε πίτες, όπως κάνουμε οτιδήποτε τον ίδιο τρόπο. Κάνουμε πάλι έτσι. Προσοχή, μην χτυπήσετε πολύ το μείγμα, όλη αυτή τη ζύμη, μην τη χτυπήσετε πολύ στον κάδο σας. Γιατί αν το χτυπήσετε πολύ, φεύγει το άμυλο και δεν γίνεται αυτό το ελαστικό πράγμα. Δηλαδή, θα το ανοίγετε και σε δευτερόλεπτα θα μαζεύει. Οπότε, δεν χτυπάμε πολύ το αλεύρι όλη μας τη ζύμη, για να μένει έτσι όπως είναι. Λοιπόν, κάνουμε ένα μείγμα. Εδώ, αυτό που σας προτείνω εγώ είναι, έχω βάλει λίγο γκούντα, μπορείτε να βάλετε και σκέτο γκούντα. Εγώ έχω βάλει και λίγο γραβιέρα. Μ' αρέσει λίγο για να δώσει λίγο αυτή τη σπιρτάδα που έχει γραβιέρα. Και θα βάλω ένα γάντι να ανακατέψω λίγο αυτό. Έχω λερωθεί λίγο, αλλά ζύμες κάνουμε. Δεν γίνεται να πληρωθούμε κιόλας. Λοιπόν, ανακατεύω. Αλλά σας το ξαναλέω, μπορείτε να βάλετε εσείς ό,τι τυριά θέλετε. Εγώ ουσιαστικά ήθελα να δείξω πώς κάνουμε τη ζύμη για το πενιρλί.
Και από εκεί και πέρα μπορείτε να βάλετε φέτα όπως σας είπα, μπορείτε να βάλετε ελιές, μπορείτε να βάλετε αυγό από πάνω όπως κάνουν συνήθως, ό,τι θέλετε εσείς. Λοιπόν, έκανα αυτό εδώ πέρα το μειγματάκι μου και παίρνω και αρχίζω και μοιράζω στο κέντρο το μείγμα με το τυρί που έχω φτιάξει. Εδώ. Βάζω. Αυτή η ποσότητα είναι μια χαρά. Τα υλικά που σας έχω δώσει και το τυρί και η ζύμη είναι ακριβώς για 8 τεμάχια. Δεν θα σας μείνει τίποτα απολύτως. Και μετά από εκεί και πέρα έχετε τα υλικά σας και μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε θέλετε. Θα βάλω λίγο πιπερίτσα εγώ τώρα. Θα βάλω λίγο μπέικον που το έχω κόψει σε κομματάκια. Εδώ. Και τι κάνω τώρα. Έχω λίγο νεράκι στο πλάι. Γιατί πρέπει να πάρω λίγο νεράκι και να βάλω στις γωνίτσες για να έρθει να κολλήσει. Γιατί αν δεν του βάλω νεράκι, επειδή έχει αλεύρι, το αλεύρι με το αλεύρι ξεκολλάει. Οπότε με λίγο νεράκι ουσιαστικά του ξανακάνουμε, ενεργοποιούμε λίγο τη ζύμη για να έρθει να κολλήσει μεταξύ τους. Και θέλω να δείτε λίγο αυτό εδώ πέρα που θα κάνω. Παίρνω το δεξί κομμάτι πάνω δεξιά, όπως είναι το οβάλ μας. Και έρχομαι και το τυλίγω έτσι. Εντάξει, μέχρι στιγμής. Παίρνω το επόμενο κομμάτι και έρχομαι και το αγκαλιάζω. Ωραία μέχρι εδώ. Αυτό που περισσεύει εδώ, έρχομαι και το κάνω έτσι και το βάζω από κάτω. Εντάξει, έχουμε λοιπόν από τη μία πλευρά ένα κλειστό πενιρλί. Ερχόμαστε και το βάζουμε αυτό έτσι, δεν ξέρω αν φαίνεται, το βάζουμε έτσι, πιέζουμε. Και πάμε τώρα από την αντίθετη πλευρά, από την αριστερή προς τα πάνω και ξανατυλίγουμε, συγγνώμη, αυτό εδώ. Κοιτάξτε εδώ πώς έχει κλείσει το πενιρλί μας. Είναι αυτό ακριβώς που σας λέω. Αυτό το πενιρλί με τον τρόπο που σας δείχνω δεν πρόκειται να ανοίξει ποτέ, γιατί αν δείτε αυτά τα πενιρλί που έχω ετοιμάσει, εκεί πέρα μπροστά, δεν ανοίγει με τίποτα. Και παίρνω το ταψάκι μου, έχω βάλει σε ένα ταψάκι, ένα κομμάτι λαδόκολλα με λίγο αλεύρι, το έχω πασπαλίσει. Βάζω πάνω το πενιρλί, το φέρνω στα μέτρα που θέλω, το πιέζω λίγο για να μην μου ανοίξει με τίποτα. Φτιάχνω το επόμενο, εγώ θα βάλω ένα τώρα γιατί το έχω κάνει αρκετά. Φτιάχνω εδώ αυτές τις γωνίτσες να μην έχει πολύ ζυμάρι, κοιτάξτε, δώστε τους λίγο έτσι. Στο τέλος μπορείτε να λείψετε με λίγο βουτυράκι αν θέλετε αυτό εδώ. Και ήρθε η ώρα να ψήσουμε. Ψήνουμε στους 100, ψήνουμε όσο πιο δυνατά έχουμε στο φούρνο, 220-230 το βάζουμε. Ψήνουμε από κάτω και στον αέρα. Αυτό θα πάρει περίπου 15 με 20 λεπτάκια το πολύ. Και μετά το βγάζετε και κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι. Όλα. Τα βλέπω. Καλή μας όρεξη.